Λοιπόν, η ώρα είναι 7. Επιστρέψαμε εδώ. Όπως βλέπετε, δεν είμαστε μόνοι μας εδώ στο στούντιο της εκπομπής Κρήτη σήμερα. Θα συζητήσουμε για αυτή την πρωτοποριακή λοιπόν πλατφόρμα, η οποία έρχεται να δώσει, τουλάχιστον ελπίζουμε όλοι να δώσει, απάντηση σε αυτό το πολύ μεγάλο βραχνά που υπάρχει με την έλλειψη εργατικού δυναμικού. Δεν βρίσκονται οι καταρτισμένοι άνθρωποι, οι οποίοι μπορούν να τοποθετηθούν στις θέσεις που τους αναλογούν, τις κατάλληλες θέσεις βάσει και τις κατάρτισεις που έχουν, για να καλύψουν και ήδη τις ανάγκες τους για εργασία, αλλά και τις ανάγκες των επιχειρήσεων όπως υπάρχουν. Και τοπικά είναι μεγάλες, τα συζητούσαμε και για τα Χανιά νωρίτερα, να καλύψουν και οι επιχειρηματίες τις δικές τους ανάγκες. Πολυσύνθετο το πρόβλημα και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που βρίσκονται μαζί μας δύο εκλεκτοί καλεσμένοι. Είναι η κυρία Μαρία Ντονακάκη, είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Επαγγελματιών Επισιτισμού και Διασκέδασης Ηρακλείου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και ο κύριος Λάμπρος Καμπουράκης, Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα. Και κύριε Καμπουράκη, να ξεκινήσω από εσάς, αν και ήθεστε να προηγούνται οι κυρίες. Θα ξεκινήσω από εσάς για αυτό το πρωτοποριακό, για αυτή την πρωτοποριακή πλατφόρμα, το mentoring, λοιπόν, όπως ονομάζεται. Δώστε μας έτσι εισαγωγικά μια εικόνα περί τίνος πρόκειται. Ωραία. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα είναι ένα δημιούργημα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για λογαριασμό της Περιφέρειας Κρήτης. Και ο αρχικός του σκοπός ήταν η εργασιακή καθοδήγηση. Είναι ένα συνοδευτικό μέτρο του γνωστού σε όλους μας ΤΕΒΑ, το οποίο πέρα από την επισητιστική βοήθεια παρέχει και άλλες υπηρεσίες προς τους ωφελούμενους. Μία από αυτές λοιπόν τις υπηρεσίες ήταν και η εργασιακή καθοδήγηση. Σκοπός βέβαια να πούμε στο συγκεκριμένο σημείο της κοινωνικής πολιτικής είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους που βρίσκονται σε μία δύσκολη θέση να επανέλθουν στον καθημερινό αγώνα και στην καθημερινή ζωή. Οπότε, με καλύτερες και περισσότερες αξιώσεις. Οπότε, ένα κομμάτι της περιφερειακής στρατηγικής, την οποία και εμείς εφαρμόζουμε για την κοινωνική ένταξη, που είναι και ο στόχος εν τέλει, είναι η εργασιακή ένταξη. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, το στρατηγικό πλαίσιο, και πάντα με τη βοήθεια του συγκεκριμένου ευρωπαϊκού προγράμματος, όπως ανέφερα, του ΤΕΒΑ. Δημιουργήσαμε αρχικά με σκοπό την εργασιακή καθοδήγηση με τη βοήθεια των μεντόρων, εξού και το mentoring. Δημιουργήσαμε αυτή την πλατφόρμα εργασιακής καθοδήγησης για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που θέλαν να μάθουν περισσότερες πληροφορίες πάνω σε ένα αντικείμενο, σε μια εργασία που τους ενδιέφερε. Με τη βοήθεια των μεντόρων λοιπόν να πάρουν οδηγίες, κατευθύνσεις, πού θα βρουν, τι θα βρουν, τι θα ψάξουν, πώς κτλ. Καθώς και πολύτιμη τεχνογνωσία που έχουν οι μέντορες. Για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να ξαναμπούν στον εργασιακό στίβο. Αυτή ήταν η αρχική ιδέα, η οποία στήθηκε, λειτουργήσε μέχρι ενός χρονικού σημείου. Θεωρήσαμε λοιπόν με τους αξιόλογους και πανάξιους συνεργάτες μας στο ΕΛΜΕΠΑ ότι θα μπορούσαμε αυτή την πλατφόρμα να την ανοίξουμε ακόμη περισσότερο. Πέρα από τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ, για τους οποίους δημιουργήθηκε αρχικά, εξετάσαμε το ενδεχόμενο να την ανοίξουμε για όλο τον κόσμο. Για επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό, για ανθρώπους πέρα από τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που αναζητούν εργασία και με τις κατάλληλες τροποποιήσεις, πράγμα που μας το δίνει η πλατφόρμα έτσι όπως είναι στημένη και τις προσθήκες, ανοίξαμε πλέον εδώ και περίπου ένα χρόνο αυτή την πλατφόρμα προς όλους που θέλουν να βρουν εργασία, που αναζητούν προσωπικό και βεβαίως ήταν ούτως ή άλλως ανοιχτή στους μέντορες, οι οποίοι να πούμε εδώ πέρα ότι προσφέρουν την τεχνογνωσία τους και την εμπειρία τους και τη γνώση τους άφυλο κερδός. Όταν λέμε μέντορες, τι περιλαμβάνει, κύριε Καμπουράκη, καταλαβεί κόσμο. Μάλιστα, οι μέντορες είναι επαγγελματίες οι οποίοι διαθέτουν εμπειρία στο χώρο τους ο καθένας. Μπορεί να είναι ένας γεωπόνος, μπορεί να είναι ένας δικηγόρος, μπορεί να είναι ένας ηλεκτρολόγος, μπορεί να είναι από οποιοδήποτε επαγγελματικό κλάδο. Ο οποίος θέλει την τεχνογνωσία του αυτή να την μοιραστεί με ανθρώπους που έχουν ανάγκη αυτές τις πληροφορίες. Και όπως προείπα, είναι δωρεάν η συμμετοχή τους, δεν πληρώνονται για τις υπηρεσίες που παρέχουν και θέλω να τους ευχαριστήσω δημοσίως για αυτή τη συνεισφορά. Και βοηθάνε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη τη γνώση αυτή να την αξιοποιήσουν, να την μεταποιήσουν και να την θέσουν σε αξιοποίηση για να βρουν εργασία. Οπότε, από τη μία μεριά έχουμε τους ανθρώπους που δίνουν την τεχνογνωσία τους σε αυτούς που τη ζητάνε και την έχουν ανάγκη. Έχουμε
τους ανθρώπους που αναζητούν εργασία και έχουμε και τις επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό. Όλοι αυτοί, να ξεκαθαρίσω εξ αρχής, ότι είναι η συμμετοχή τους απολύτως δωρεάν. Δεν υπάρχει καμία χρέωση, καμία δέσμευση και καμία υποχρέωση απέναντι στην πλατφόρμα. Είναι ένα κοινωνικό αγαθό, αν θέλετε. Είναι πολύ, πολύ καθαρό αυτό. Μια δωρεάν υπηρεσία η οποία έρχεται να συνεισφέρει σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα της εύρεσης εργασίας, της συσχέτισης επιχειρήσεων και ενδυνάμει εργαζόμενων. Κύριε Τονακάκη, εσάς ως κλάδος, πώς σας ακούγεται όλο αυτό, γιατί είστε ένας κλάδος, αν όχι ο πρώτος κλάδος που αντιμετωπίζει πρόβλημα σε αυτό που λέγεται εύρεση εργατικού δυναμικού. Εμείς καταρχήν χαιρόμαστε πάρα πολύ που η πρωτοβουλία της περιφέρειας και συγκεκριμένα της αντιπεριφέρειας κοινωνικής πολιτικής, όπου από εκεί υπάγεται και η πλατφόρμα, μας βοηθάει αυτή τη στιγμή και μας βγάζει από τη δύσκολη θέση, είτε της αξιολόγησης, που καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι για τον κάθε επιχειρηματία όταν δεν υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό και όταν πρόκειται να επιλέξει ανάμεσα σε κάποιους ανθρώπους, πόσο δύσκολο είναι αν δεν γνωρίζει εκ των προτέρων τι θα συναντήσει μαζί τους. Γιατί κακά τα ψέματα, λέμε πάω να δουλέψω κάπου. Όταν δεν γνωρίζεις πραγματικά τη δουλειά, γιατί οι περισσότεροι που αναζητούν δουλειά δεν είναι όλοι επαγγελματίες ή δεν έχουν όλοι εξειδικευτεί, έχουν κάνει σεμινάρια του τύπου. Θα μου πεις και στην εστίαση τι ιδιαίτερες γνώσεις χρειάζεται. Και όμως χρειάζεται ακόμα και από το πώς θα φερθεί σε ένα πελάτη. Πώς θα προσεγγίσεις ένα πελάτη για να μπορείς να είσαι εντάξει. Ή οι παροχές που θα του παρέχεις, πώς θα το μεταφέρεις. Όλα αυτά λοιπόν, όταν μπουν κάποιοι στην πλατφόρμα και βάλουν σε αυτό το ερωτηματολόγιο, το οποίο από ό,τι είδα και μελέτησα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, σαν στήσιμο να το πω έτσι. Οπότε μπαίνει κάποιος, απαντάει σε κάποιες ερωτήσεις, αυτόματα γίνεται μια σύζευξη με τον επιχειρηματία, με αυτό που ζητάει. Και μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, μέσω αυτών των απαντήσεων που δίνει, αξιολογείται και βγαίνει το προφίλ του εργαζόμενου. Άρα, κυρία Ντονακάκη, για να το εξηγήσουμε λίγο και τεχνικά, ναι, και κύριε Καμπουράκη, είναι πολύ απλό. Ένας ενδιαφερόμενος εργαζόμενος φτιάχνει ένα προφίλ, έτσι. Ακριβώς. Και αντιστοίχως υπάρχουν και τα προφίλ. Δεν βάζει καν το βιογραφικό του καταρχήν. Σωστά. Μέσα από τις ερωτήσεις γίνεται όλο το ψυχογράφημα του εργαζόμενου. Υπήρξε κάποια ερώτηση που σας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί αναφερθήκατε. Όχι, είναι ερωτήσεις απλές, κατανοητές, που καθένας από εμάς μπορεί να τις απαντήσει εύκολα. Εννοείται ότι θα υπάρξουν και κάποιοι οποίοι θα περνάνε μέσα λάθος μηνύματα. Όμως θεωρώ ότι κάποιος που ενδιαφέρεται πραγματικά να δουλέψει για τον ενδιαφέρει μια συνεργασία σοβαρή με κάποιον επιχειρηματία, δεν νομίζω ότι θα μπει σε αυτή τη λογική. Και όταν να κάνει κάτι λάθος. Όταν γίνει αυτή η σύζευξη, ναι, με την τεχνητή νοημοσύνη, mm-hmm, και τα λογισμικά προφανώς, ναι, λειτουργούν, μετά έρχονται απευθείας σε επαφή ο εργοδότης και ο ενδιαφερόμενος εργαζόμενος. Όταν ο εργοδότης, αυτό βέβαια θα το εξηγήσει καλύτερα ο κύριος Καμπουράκης, αλλά όταν θεωρώ, όταν βάλει τα στοιχεία τα οποία ζητάει κάποιος, μετά ο εργοδότης στην αναζήτηση ή σε αυτό που θα γράψει ότι ζητάει, θα μπορεί να γίνει αυτό το, η αντιπαραβολή να το πω στοιχείων, οπότε πάνω κάτω μπορεί να έρθει μετά σε επαφή πιο εύκολα. Άρα, κύριε Καμπουράκη, θα ενημερώνεται ο εργοδότης, ο ενδυνάμει εργοδότης, ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος αντιστοιχεί σε αυτό που ζητάει ή ο εργαζόμενος, αυτός που ενδιαφέρεται μάλλον να εργαστεί, θα ενημερώνεται ότι υπάρχει επιχείρηση η οποία ζητάει αυτό που εσύ προσφέρεις. Η καινοτομία του mentoring εστιάζεται στο γεγονός ότι αυτομάτως γίνεται αντιστοίχηση ανθρώπου που αναζητά εργασία με επιχείρηση. Πώς γίνεται αυτό? Δεν παρεμβάλλεται στην αντιστοίχηση όπως παραδοσιακά γινόταν σε άλλες υπηρεσίες άνθρωπος ο οποίος αξιολογεί βιογραφικά προσόντα κτλ. Για να λειτουργήσει η πλατφόρμα και να μπορέσει να δώσει τα ωφέλη της, χρειάζεται απλά ένα email, μια διεύθυνση email. Να. Και από την επιχείρηση και από τον αναζητούντα εργασία. Οπότε, πηγαίνοντας, κάνοντας την εγγραφή, απλά με το email, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Μπαίνει σε ένα περιβάλλον ερωτήσεων, όπως είπε η κυρία Ντονακάκη πριν. Απαντώντας αυτές τις ερωτήσεις, οι οποίες είναι συγκεκριμένες, στοχευμένες ερωτήσεις, είναι μια σύμπτυξη του γνωστού Test Holland, όπου περιγράφονται μέσα με λεπτομέρεια τόσο ο εργασιακός τύπος, όσο και άλλες παράμετροι που έχουν να κάνουν με τον χαρακτήρα, με τις ικανότητες, τις δεξιότητες ενός ανθρώπου. Είναι ένα συμπυκνωμένο τεστ Holland, αλλά όχι μόνο αυτό, όπου βγαίνει ένας εργασιακός τύπος, αν είναι ο άνθρωπος πρακτικός, αν είναι καλλιτεχνικός, θεωρητικός, αν κάνει για κοινωνική συναστροφή, λιγότερη κοινωνική κτλ. Όλα αυτά εμπεριέχονται μέσα εκεί. Απαντάει λοιπόν απλώς σε ερωτήσεις. Δεν χρειάζεται, όπως πήρε τον Ακάκη, κανένα βιογραφικό. Απαντάει σε ερωτήσεις. Πολύ απλές ερωτήσεις. Τικάρει κουτάκια. Επιλέγει κουτάκια.
Όταν τελειώσουν αυτές οι απαντήσεις, έχει δημιουργηθεί το προφίλ τόσο της επιχείρησης, όσο και του αναζητώ την εργασία. Οπότε, με το που πατάει η αποθήκευση, ψάχνει το λογισμικό, αυτά που έχει δηλώσει, με αυτά που ζητάει, και εδώ είναι πάλι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που πρέπει να τονίσουμε, υπάρχει κάποιος που έχει αυτό που ψάχνει. Αυτό γίνεται αυτομάτως. Όταν υπάρξει, εκείνη τη στιγμή βγαίνει ένα μήνυμα ότι υπάρχει κάποιος που αντιστοιχεί σε αυτά που ζητάτε, είναι ο συγκεκριμένος, μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία. Αν δεν γίνει εκείνη τη στιγμή και αργότερα μπει κάποιος που είναι κατάλληλος και γίνει αντιστοίχηση εν αγνία του ενδιαφερομένου, αποστέλλετε ένα email από την πλατφόρμα στον ενδιαφερόμενο και στις δύο πλευρές και λέει ότι υπάρχει μια επιχείρηση που έχει αυτά που ζητάτε και υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει αυτά που ζητάτε για να εργαστεί στην επιχείρησή σας. Οπότε η σύζευξη γίνεται αυτόματη, η ενημέρωση γίνεται μέσω email, αν δεν είναι online εκείνη τη στιγμή. Και επίσης να πούμε ότι η πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα βίντεο συνομιλίας μέσα από το περιβάλλον της πλατφόρμας, όπου μπορεί να γίνει να οριστεί ένα ραντεβού μέσω μηνυμάτων και να μιλήσει ο εργοδότης με τον εργαζόμενο. Συνέντευξη, λοιπόν. Μια πρώτη επαφή. Μια πρώτη επαφή γίνεται μέσα από την πλατφόρμα επίσης. Yeah. Και να τονίσω το εξής, το οποίο έχει πολύ μεγάλη αξία. Επειδή δημιουργείται το προφίλ τόσο του εργαζόμενου όσο και της επιχείρησης και η αντιστοίχηση γίνεται με συγκεκριμένες παραμέτρους, αποκλείεται να γίνει αντιστοίχηση, είναι στοχευμένες οι αντιστοιχήσεις, αποκλείεται να γίνει αντιστοίχηση η οποία δεν έχει πιθανότητα συνεργασίας. Αν κάποια επιχείρηση ζητάει, ας πούμε, ανθρώπους να μιλάνε αγγλικά, δεν θα αντιστοιχηθεί ποτέ αυτή η επιχείρηση με κάποιον που έχει δηλώσει ότι δεν μιλάει αγγλικά. Οπότε οι πιθανότητες τελικής συνεργασίας είναι πολύ, πολύ υψηλές. Άρα, κυρία Ντονακάκη, γλιτώνει τους επιχειρηματίες από πολύ κόπο. Σας είπα στην αρχή. Ναι, από άσκοπο. Από άσκοπο, ναι. Σωστά. Φαντάζομαι ότι και εσείς θα αποθετείτε στους συναδέλφους σας και θα πείτε ότι μπείτε στην πλατφόρμα. Η πρώτη μας κίνηση ήταν να έρθουμε στο κανάλι σας να το επικοινωνήσουμε με τον κύριο Καβουράκη, που συμφωνήσαμε, και από αύριο θα αρχίσει μια καμπάνια η οποία θα είναι υπέρ της πλατφόρμας, όπου θα κάθε μέρα θα δείχνουμε με ποιο τρόπο θα μπορεί ο καθένας από εμάς να επικοινωνεί για να αναζητάει είτε προσωπικό είτε κάποιος ο οποίος θέλει να δουλέψει. Κάνουμε την πρώτη έκκληση. Κάνετε λοιπόν, την πρώτη έκκληση σήμερα, κυρία Ντονακάκη, να μπει ο κόσμος, να μπουν οι επιχειρηματίες, αλλά να μπουν και οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να εργαστούν. Είναι πολύ σημαντικό, θα βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί ξέρετε, στον ΑΕΔ, όταν κάποιος επιζητά εργαζόμενο, επειδή η γραφειοκρατία είναι πολύ, είναι πάρα πολύ δύσκολο και με αυτές τις προϋποθέσεις που ζητάνε, δηλαδή για να σου παρέχουν ένα εργαζόμενο, πρέπει να ζητάνε ασφαλιστικές ενημερώτες όλη τη επιχείρηση, τέλος πάντων την εικόνα, για να μπορεί κάποιος μετά να σου πει ότι αυτός ο εργαζόμενος μπορεί να έρθει να δουλέψει. Οπότε, μέχρι να γίνει αυτό, καταλαβαίνετε ότι εμείς με τη δυστοκία που έχουμε σαν επιχειρηματίες καθημερινά, που δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε καν στις βάρδιες μας, πολλές φορές κλείνουμε τα μαγαζιά πολύ νωρίτερα από το κανονικό και φταίει το προσωπικό. Λόγω έλλειψης. Και φανταστείτε ότι η ανεργία αυτή τη στιγμή είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι παλιότερα. Και όμως δεν βρίσκουμε ανθρώπους να δουλέψουν. Οι λόγοι ποιοι είναι, κυρία Ντονακάκη, γιατί ξέρω, δεν βρίσκουμε. Θεωρώ ότι μετά την πανδημία επηρεάστηκε ο κόσμος πάρα πολύ, ότι τα ταμεία που. Τα λεφτά που παίρνω στο ταμείο, κυρίως εποχική, είναι αρκετά και λίγο το χαρτζιλίκι των γονιών μετά συμπληρωματικά. Προτιμούν, φοβούνται μην χάσουν το ταμείο, είναι άλλος ένας λόγος. Οπότε αυτό που εμείς κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια και πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση είναι να επιδοτηθεί η εργασία. Όχι ανεργία. Είναι αυτό που μας έλεγε ο κ. Ζουγάκης νωρίτερα από το Επιμελητήριο Χανίων, ότι η επιδότηση της εργασίας είναι αυτή που έχετε να δώσετε. Είναι καταστροφική. Απάντηση. Και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι αυτό που βλέπουμε πάρα πολύ έντονα είναι ότι ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι που επιθυμούν πραγματικά να δουλέψουν και έχουν ανάγκη, δεν ξέρουν το αντικείμενο. Οπότε είναι σαν να μην έχουμε αυτό που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Ναι, ακριβώς. Πάντως είναι μια πλατφόρμα η οποία έρχεται να συνδράμει πάρα πολύ στη δική σας την προσπάθεια. Κατανοώ ότι. Έρχεται να γλιτώσει και από όχι πολύ απλά κόπο. Να συνδράμει. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και μάλιστα θέλω να συγχαίρω τον κύριο Καμπουράκη για την πρωτοβουλία του και το ΕΛΜΕΠΑ και όλους τους συντελεστές που βοήθησαν για αυτή την πλατφόρμα. Και θεωρώ ότι σε λίγο καιρό θα μας λύσει τα χέρια από πολλές πλευρές. Είναι πάντως από τα φωτεινά παραδείγματα που λέμε πώς συνεργάζεται η αυτοδιοίκηση και τα ακαδημαϊκά μας ιδρύματα. Είναι αυτό που συζητάμε έτσι τόσα χρόνια. Μα η τεχνογνωσία και γενικότερα οι γνώσεις πάνω σε τέτοια θέματα είναι σημαντική. Είμαστε, να συμπληρώσω. Ναι. Είμαστε, το λέω κάθε φορά και πρέπει να λέγεται κάθε φορά, είμαστε πάρα πολύ τυχεροί γενικότερα στην Ελλάδα αλλά και ειδικότερα στο δικό μας το νησί, στη δική μας την περιοχή, όπου έχουμε άξιους, πανάξιους ακαδημαϊκούς δίπλα μας, έχουμε καταρτισμένους ανθρώπους δίπλα μας και δόξα τω Θεώ είναι αρκετοί σε αριθμό και μας βοηθάνε στο να υλοποιούμε σημαντικά πράγματα, γιατί ο καθένας από μόνος του δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, αλλά σε συνεργασία μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Και
Είμαστε πραγματικά πολύ ευγνώμονες και στην περιφέρεια Κρήτης. Εντάξει, δεν είναι η πρώτη προγραμματική σύμβαση που γίνεται. Υπάρχουν δεκάδες με τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα. Ο κύριος Περιφερειάρχης έχει αποδείξει και στο παρελθόν ότι δίνει τεράστια βαρύτητα στο συγκεκριμένο πεδίο. Οπότε τους καρπούς αυτών των συνεργασιών τους απολαμβάνουν οι πολίτες της Κρήτης και εμείς είμαστε εδώ πέρα για να προσπαθούμε ακόμη περισσότερο να δημιουργούμε ακόμη καλύτερες συνθήκες για να μένουν οι άνθρωποι εδώ σε αυτόν τον πολύ όμορφο τόπο που ζούμε. Σωστά. Και το καλό είναι ότι τα εργαλεία αυτά είναι και πολύ εύχρηστα όπως μας τα παρουσιάσει, δηλαδή πάρα πολύ απλό για τον καθένα να τα χρησιμοποιήσει. Δεν χρειάζεται καμία προετοιμασία. Και είναι ήδη στον αέρα, να πούμε. Έτσι, η πλατφόρμα λειτουργεί ήδη. Η πλατφόρμα λειτουργεί ήδη, να πω. Πώς μπορούμε να τη βρούμε, κύριε Καμπουράκη, αυτό θα σας έλεγα τώρα. Ο εύκολος τρόπος είναι να πληκτρολογήσει κάποιος σε μια μηχανή αναζήτησης Mentoring ΕΛΜΕΠΑ. Είναι ο εύκολος τρόπος. Η ακριβής διεύθυνση του, ηλεκτρονική διεύθυνση της σελίδας είναι mentoring.sw.hmu.gr. Είναι το SW, το Social Work, είναι το τμήμα κοινωνικής εργασίας που έχει υλοποιήσει το έργο. Hellenic Mediterranean University, το HMU. Πάντως να πω ότι εγώ σε μια γρήγορη αναζήτηση που έκανα στο Google και ψάχνοντας για το mentoring, και η αλήθεια είναι ότι μου την έβγαλε κατευθείαν την πλατφόρμα. Άρα ο κόσμος δεν θα δυσκολευτεί καθόλου να το βρει. Με μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο θα το εντοπίσει απευθείας. Και μπράβο, και ευχόμαστε αυτή η πλατφόρμα να λειτουργήσει έτσι όπως πρέπει και να δούμε και από τα αποτελέσματα και να γίνει και ένα παράδειγμα. Δεν ξέρω αν γεωγραφικά υπάρχει κάποιος περιορισμός, δηλαδή μιλάμε για Κρήτη συνολικά ή για περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Κρήτη συνολικά. Κρήτη συνολικά. Ο σκοπός και ο απότερος στόχος είναι αυτό να μεγαλώσει και να φύγει και εκτός Κρήτης. Είναι μια πλατφόρμα που είναι ευέλικτη σε αλλαγές, σε προσαρμογές, σε βελτιώσεις όπως έχουμε ήδη κάνει πολλές. Προσπαθούμε αυτή τη στιγμή και θέλω να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία μέσω της γνωστοποίησης να εγγραφούν όσο το δυνατόν περισσότεροι επαγγελματίες, περισσότεροι μέντορες, περισσότεροι άνθρωποι που αναζητούν εργασία, περισσότερες επιχειρήσεις, γιατί κατά αυτόν τον τρόπο οι πιθανότητες αντιστοιχήσεων αυξάνονται, όπως και οι αντιστοιχήσεις αυτές καθεαυτές αυξάνονται και κατά επέκταση αυξάνεται και η πιθανότητα κάποιος να βρει αυτό που ψάχνει. Σωστά. Κυρία Ντονακάκη, πρωτού σας αποχαιρετήσουμε, θέλουμε και μία ερώτηση, διότι έρχεται η Οικονομική Επιτροπή, τα νέα τέλη κοινοχρήστων χώρων, έτσι. Ναι, σήμερα πληροφορηθήκαμε ότι αύριο συνεδριάζουν για το θέμα των τελών και των κοινοχρηστών χώρων και των δημοτικών τελών. Και μάλιστα έχουμε κακή πληροφόρηση ότι μάλλον θα τα επαναφέρουν στην αρχική τους μορφή πριν τον κορονοϊό που ήταν 50% πάνω, οπότε καταλαβαίνετε ότι αν αυτό θα γίνει, καταλαβαίνετε τις επιπτώσεις που θα έχουν στους επιχειρηματίες. Α, Νοέμβριο μήνα τώρα να πάρει τέτοια απόφαση. Ναι, τώρα είναι η συζήτηση του προϋπολογισμού, είναι κάτι πολύ βαρύ για μας το να ξαναπάμε στα παλιά, δεν θα αντέξουν οι επιχειρηματίες. Θεωρώ ότι θα έχουμε ξεσηκωμό μεγάλο και θα πρέπει να το σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά, γιατί έχουμε περάσει πάρα πολύ δύσκολα και με το ενεργειακό και σύν τις ανατιμήσεις των προϊόντων που ακούτε καθημερινά. Δεν νομίζω ότι θα αντέξουμε, ούτε θα είμαστε βιώσιμοι. Αν θέλει κοινοχρήστων, θα επιστρέψουν εκεί που ήταν πριν την προ-πανδημία. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα μπει στο γιατί τραπέζι ήταν από κάτι τα τέτοιο. Πολύ ακριβά σίγουρα στιγμή, συζητάνε για κάποια αύξηση. Ελπίζω να μην είναι αυτό που φανταζόμαστε και αυτό που έχουμε πληροφορηθεί μέχρι τώρα. Και μια απόφαση η οποία θα θέσει και μια καινούργια δημοτική αρχή που. Χρειαστεί να την εφαρμόσει η καινούργια δημοτική αρχή. Σωστά. Έτσι δεν είναι. Ναι. Τελείως η καινούργια δημοτική αρχή. Μα δεν θα αντέξουν οι επιχειρηματίες με τόσα τέλη. Είναι πάρα πολύ ακριβά. Φανταστείτε ότι ήμασταν η πιο ακριβή πόλη σε όλη την Ελλάδα. Όμορες πόλεις και είχαν τα μισά. Ήταν ανάσα για εσάς και τώρα μια τέτοια αύξηση. Η αλήθεια ότι έχει να βάλει νέα δεδομένα. Άρα... Ναι, αλλά δεν χρειάζεται κανείς να φτάσει στην πανδημική κρίση για να φτάσει στο σημείο να γίνεται ακριβώς. Για να βρίσκονται τέτοιοι τρόποι μείωσης, θα πρέπει να καταλάβουν ότι όλα αυτά που είπα πριν, ότι το ενεργειακό και η ανατιμήση είναι το πιο σοβαρό πλήγμα. Και τώρα βλέπετε ότι αναγκαζόμαστε και κρατάμε τις τιμές χαμηλά, ακριβώς γιατί δεν θέλουμε να χάνουμε τους πελάτες. Είναι πολύ σημαντικό. Εμείς εδώ θα είμαστε, θα το παραδούμε. Θα το συζητήσουμε ξανά. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά για τα αισιόδοξα τα οποία μας φέρατε. Τώρα για την Οικονομική Επιτροπή, κυρία Ντονακάκη, σίγουρα θα σας ενοχλήσουμε ξανά. Είμαι σίγουρη θα τα ξαναπούμε. Ελπίζουμε να μην πέσουν μέσα οι πληροφορίες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.